Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Στα 16 λεπτάκια μετά από τις 5 είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Aris On Air. Επιτέλους. Που λες και εσύ. On Air. On Air. Ο Νέαρ είναι, όχι Νέαρ. Ο Νέαρ είναι. Να το λες σωστά όλο το καλοκαίρι που θα είσαι εδώ να κάνεις εκπομπές. Έγινε. Έγινε. Πέμπτη σήμερα 7 Ιουνίου, προτελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εκτάκτο σήμερα. Σε ένα μήνα έχω γενέθλια. Σωστό. 7 Ιουλίου. Θα κεράσεις. Πάρτι, θα κάνω μπάρμπεκιου. Θα μας φωνάξεις. Κάθε χρόνο το λέω. Ναι, όντως. Έκανα. Στη βάφτιση το κλείσαμε για ένα χρόνο. Κλείσαμε για ένα χρόνο. Λοιπόν, εκτάκτο σήμερα ο Νίκος Παπαδόπουλος με τον Χρήστο Τσαλτίδη. Ο Χρήστο Τσαλτίδης με τον Νίκο Παπαδόπουλο, που στα μικρόφωνα, καθώς ο Αλέξης Αβόπουλος θα απουσιάσει για τις επόμενες μέρες, να πάει να ξεκουραστεί, να πάρει τις ανάσες του. Πάρα. Κουράστηκε. Εντάξει, φίλε, όλη τη σεζόν, full ρυθμή. Full ρυθμή. Είναι λογικό τώρα που έχουν πέσει κάπως έτσι οι ταχύτητες, και ειδικότερα αυτή την εβδομάδα, και εγώ το κινητό μου δεν το έχω πάρει στο θόρυβο. Αυτή. Λοιπόν, περίμενε. Τι έγινε. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Τι έγινε. Τι κάνει. Την άλλαξα. Ένα. Ένα όμως, ένα. Δώρο, φίλε, από τον κύριο διευθυντή αυτό. Α, ναι. Βέβαια, παίζουν και τέτοια, ε. Τι νόμιζες. Ωραία. Λοιπόν, πάρα λοιπόν θα πάμε μέχρι και πριν παραγωγικότητα. Πριν παραγωγικότητα. Α, περιμένω κι εγώ δηλαδή, από σένα. Ναι, ωραία. Ευτυχώς. Το πριν παραγωγικότητα του χωρίς αυτό είναι να κάνω κουμπί στο καλοκαίρι. Αυτό, φίλε, είναι μια τιμή για σένα. Πρέπει να το πούμε στο κοινό. Ναι, ότι. Ότι όποτε λείπουμε εμείς, θα είναι εδώ ο Νίκος. Μην ανησυχείτε. Είναι τιμή. Αυτό το παιδί, το τέκνο του All About Aris, το οποίο έχει μεγαλώσει, έχει γίνει παλικάρι. 8 χρόνια. Μια ζωή στον Άρη. Ναι. Μέχρι και τις 7 θα πάμε παρέα. Άντε, πες χορηγούς να μας ανεβάσω. Ναι, θα στο δώσει ο Ζόμιας με το πριν. Μόλι την ειδησιογραφία. Ανεβάζω φωτογραφία. Άρη, στο ποδόσφαιρο. Μην τον ακούτε, αυτό είναι εδώ πέρα. Ακούτε εμένα. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και φυσικά σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα του συλλόγου. Με το ποδόσφαιρο φυσικά να έχει εξέχουσα θέση το τελευταίο διάστημα στην ειδησιογραφία του Άρη. Την ίδια στιγμή που βγαίνω φωτογραφία εγώ με τον Παπαδόπουλο. Ναι. Ο Σαββόπουλος έχει εκεί φωτογραφία με την, με τη γυναίκα του στο Μόναχο. Βεβαίως. Δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα αυτό ντροπή. Πάμε στα κάμπ τώρα. Το αξίζει, το αξίζει. Τι θα κάνεις. Θα του στείλεις φωτογραφία από το στούντιο. Είμαι σίγουρος θα το κάνεις. Λοιπόν. Θα τα πούμε λοιπόν μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα δούμε αν θα προλάβουμε μετά τις 6.30 να ανοίξουμε και γραμμές, γιατί έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει για να ακούσετε μέχρι και τις 7, που θα είμαστε παρέα. Ορίστε. Πολύ ωραία βγήκαν. Εγώ σου είπα, φίλε, ότι σε έχω ζήσει σε πολλές φάσεις. Για 30 κιλά βαρύτερο. Ναι, σε έχω ζήσει. Εγώ το Χρήστο θα το γνώρισα με μαλλιά. Με μπόλικα μαλλιά τότε, το 2010. Πολλά. Ναι, δηλαδή. Η γυναίκα μου έτσι λέει. Ναι. Και με. Εντάξει, κάποια εξτρά κιλά. Τον έλεγε εύσωμο. Εντάξει. Αύξηση. Τον έλεγε εύσωμο. Εντάξει. Άλλωστε υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι η κοιλιά στον άντρα είναι κυμπαριλίκη. Ναι, ναι. Τώρα χάνει τα μαλλιά, χάνει και τα κιλά. Ναι. Και τώρα αυτό που του έλεγα και πριν. Σε γνώρισα με μαλλιά και με κοιλιά και τώρα δεν έχει ούτε κοιλιά και δεν έχει ούτε μαλλιά. Σου πάει όμως, φίλε, αυτό. Ποιο, αυτό να μην έχω μαλλιά. Αλλά να σταματήσει, αλλά να σταματήσει εδώ να θα μην. Θα το ξυρίσω όλο το κεφάλι μου τώρα. Λοιπόν, πες, έχουμε πολλά θέματα στον έχουμε Άρη. Πολλά θέματα να πούμε. Πολλά θέματα. Το ποδόσφαιρο, είπαμε, έχει εξέχουσα θέση στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, έχουν πέσει κάπως οι ρυθμοί αυτή την εβδομάδα. Θα έρθει ο Ερέρα και θα ανέβουν. Ναι, που είχαμε την πρώτη εβδομάδα την ανακοίνωση του Πάκο Ερέρα. Εντάξει. Η ονοματολογία έχει εξασθενήσει λίγο τα τελευταία 24 ώρες. Με τόσες μπούρδες που γράφτηκαν. Εντάξει, βέβαια. Τι, παίχτες. Τι! Τι Κυριακίδη. Κυριακίδης. Ο παίχτης. Αυτός που είναι στην Παναχαϊκή έχει σταματήσει. Α, το ατρωμί του. Εδώ μου φέρνει τον κι αυτό να. Το φέρνει γι' αυτό να. Εντάξει. Εδώ υπάρχει από ό,τι ενωρθήκαμε και ένας από την Αγγλία. Που μπορεί να έρθει. Ναι, ναι. Λοιπόν. 20 εκατομμυρίων. Για να μας πάρει. Να αγοράσει. Επενδυτής είναι αυτός. Αυτός είναι επενδυτής. Για να μπει στο μετοχικό κεφάλαιο. Λοιπόν, έχει εξασθενήσει κάπως η ονοματολογία, η σοβαρή ονοματολογία που ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα τις τελευταίες ημέρες. Αλλά όπως είπε και ο Χρήστος, νομίζω ότι με την άφηξη του Πάκο Ερέρα αύριο το βράδυ, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ στην Θεσσαλονίκη, και μετά και από τη συνάντηση που θα έχει το Σαββατοκύριακο με τον Θόδωρο Καρυπίδη, μπορεί να είναι και παραπάνω από μία, νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα, χωρίς να αποκλείουμε βέβαια να προκύψει και κάτι μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Αλλά για την ώρα αυτό το οποίο περιμένουμε στον Άρη σε πρώτη φάση είναι η άφεξη του Ισπανού, ο οποίος έρχεται αύριο το βράδυ για μόνιμη εγκατάσταση πλέον, αφού βρέθηκε
την τελευταία εβδομάδα στην Ισπανία για να τακτοποιήσει κάποιες προσωπικές του υποθέσεις, για να έχει και επαφές και με κάποιους ποδοσφαιριστές. Γιατί από τη στιγμή που ο Άρης επέλεξε το συγκεκριμένο προπονητή, οι μεταγραφικές του αναζητήσεις είναι φυσιολογικό να επικεντρώνονται στην ισπανική αγορά, την οποία ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει ανοίξει βέβαια, υπάρχουν επικοινωνία. Έχει επικοινωνία και με άλλους ανθρώπους πέραν της Ισπανίας, εννοείται. Και στην Ελλάδα θα ψαχτεί ο Άρης αν βρει κάτι αξιόλογο. Και γενικότερα, αλλά επικεντρώνεται στην ισπανική αγορά, όπου έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Με μερικές από αυτές, 3-4 στον αριθμό, υπάρχουν και συζητήσεις και επαφές που, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς, είναι σε καλό δρόμο. Για αυτές τις περιπτώσεις, φυσικά, θα ενημερώσει και τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο κ. Σερέρα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να αποφασίσουν από κοινού με ποιες θα προχωρήσουν και σιγά σιγά να έχουμε και άλλες αφίξεις, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, μακάρι, πέραν από αυτή του Ερέρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο το βράδυ. Να αρχίσουμε να ζεσταινόμαστε κι εμείς λίγο έτσι με τα γραφικά παραπάνω, να ζεσταίνεστε κι εσείς φυσικά που περιμένετε νέα ονόματα. Διψάτε για νέα ονόματα, διψάτε για Ισπανούς, για παίχτες της Μπαρτσελόνα B, για παίχτες της Νουμάνθια π.χ. λέω εγώ, ή της Βαγιαδολίδ. Εντάξει, μας έχουν λείψει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που ασχολιόμασταν όχι ακριβώς με τα πράγματα που θα θέλαμε, αλλά πλέον η δισογραφία του Άρη αρχίζει να αποκτά έτσι ένα πιο ευχάριστο τόνο και μια πιο ευχάριστη νότα, και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Φυσικά, πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο περιμένουμε να ξεκαθαρίσει με την άφηξη του Πάκο Ερέρα στην Θεσσαλονίκη είναι και αυτό του υπάρχοντος ρόστερ και το ξεκαρτάρισμα που πρέπει να γίνει και να καταλήξει οριστικά ο Ισπανός τεχνικός στους παίχτες που θα επιλέξει να κρατήσει για τη νέα σεζόν. Γύρω στους 10, 11, 12 βαριά. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Έχουμε εδώ πέρα τον ειδικό. Έτσι. Έτσι. Ειδικό. Εντάξει, την ανέβασε, ησύχασε. Ναι, και στο Instagram λίγο, γιατί έχω πολλούς. Followers, ναι. Όχι, εκμεταλλεύομαι το μαύρο μπλουζάκι σήμερα. Λοιπόν, θα έχουμε καταρχήν να πούμε στην εκπομπή δύο καλώς εγώ των πραγμάτων συνεντεύξεις. Βεβαίως. Δύο συνεντεύξεις, αν όλα πάνε καλά, με έναν ποδοσφαιριστή του Άρη και έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη. Βεβαίως. Αλλά είναι και οι δύο ιδιαίτερα αγαπητοί, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Λίμπερο. Θα τους ακούσετε όλοι στην πορεία της εκπομπής. Θα πούμε για τα μεταγραφικά που είπε ο Νίκος, θα πούμε για αυτούς που έρχονται, για αυτούς που φεύγουν. Και γενικότερα θα κάνουμε και ένα σχόλιο προς το τέλος της παρουσίας μου, γιατί θα φύγω στις 6.30 Νίκο Παπαδόπουλε, άρχισαν οι αποχωρήσεις, για το επικείμενο ταξίδι του λαού του Άρη με τα διαρκείας, λοιπόν, που βγήκανε μόλις. Λοιπόν, διαρκείας, μόλις θα ανακοίνωση πάει Άρης. Μπράβο. Πατήστε λίγο περισσότερες φορές, πατήστε εδώ. PDF. PDF λοιπόν. Έχει και PDF. Μπράβο την Bay Aris. PDF, κάτσε να το ανοίξουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, από το κινητό, Google Drive. Λοιπόν. Μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση. Λοιπόν, πάρετε χαρτί μολύβι ή στυλό και σημειώστε. Ναι. Εσείς που είστε φίλοι του Παπαδόπουλου, κάντε αυτά. Όσοι είστε δικοί μου φίλοι, μπείτε στο arisfc.gr ή στο labautaris.com. Στο Labautaris θα ανέβει εντός ολίγων λεπτών το θέμα. Λοιπόν, θύρας 1-3, κανονικό 120, παιδικό 80. Λοιπόν, θύρα 6, οικογενειακή, κανονικό 120, παιδικό 50. Στη θύρα 2, για ανανέωση ή ανέργους είναι στα 200 ευρώ, το κανονικό είναι 225 και το παιδικό 150. Στην θύρα 9, που είναι και καλύτερη. Στη 2 πόσα ξαναπέστα? Για ανανέωση για ανέργους είναι στα 200 ευρώ, κανονικό 225 και παιδικό 150. Άρα έχει 25% έκπτωση αυτούς που είχαν και πέρσι. Μάλιστα. Θύρα 9, που είναι η κορυφαία του Βικελίδης νομίζω. Η 9? Ναι. Εκεί πέρα περνάτε δημοσιογραφικά, ρε φίλε. Όταν είσαι ενδιαφέρον, δεν τα πήγε πάνω. Τα κάτσε κάτω. Λοιπόν. Θύρα 9. Τα βρήκα, ρε φίλε, κάτω. Και να τα πήγαινε πάνω, ρε φίλε. Δεν γινόταν. Λοιπόν, θύρα 9. Για ανανέωση ανέργους 300 ευρώ. Κανονικό 3,30 και παιδικό 2,30. Θύρα 7. Εκεί πέρα δίπλα σε εμά. Ανανέωση ή για ανέργους 450 ευρώ. Κανονικό 500 και παιδικό 3,50. Για αμαία 150. Και τα VIP. Για ανανέωση ή ανέργους 1000 ευρώ, κανονικό 1200 και παιδικό 800 ευρώ. Έχει, βλέπω, λέει. Παιδικό VIP. Έχει, ρε φίλε. Έχει, 800 ευρώ. Έχει και οικογενειακά πακέτα.
Ένας ενήλικας συν ένα παιδί 170, συν δύο παιδιά 210, συν τρία παιδιά 250. Του χρήσαν το target group, δεν το πιάνετε. Και ότι? Λέει οικογενειακά πακέτα. Τα παιδιά μέχρι πόσο τέτοιο πρέπει να δούμε? Έχει παρακάτω σημείωση. Mm. Θα τη δούμε. Λοιπόν, ο εξάχρονος γιος μου φαντάζομαι δεν πληρώνει. Δύο ενήλικες συν ένα παιδί 280, συν δύο παιδιά 300 ευρώ, συν τρία παιδιά 325. Σημείωση, η παιδική κάρτα διαρκείας χορηγείται σε παιδιά γεννηθέντα από 1 πρώτου του 2004 με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού γεννήσεως. Η παιδική κάρτα διαρκείας δεν πωλείται μεμονωμένα ούτε μέσω διαδικτύου, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φυσική παρουσία του γονέα. Μάλιστα, και παρακάτω λέει ότι οι κάρτες διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 2018-2019 περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του πρωταθλήματος της Super League. Άρα όχι τα παιχνίδια κυπέλου. Mm. Ωραία. Λοιπόν, για την αγορά κάρτας διαρκείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή επιπλέον του ποσού των 10 ευρώ στον ΑΣΡ, το οποίο αντιστοιχεί σε εξάμεινη συνδρομή στον ερασιτέχνη. Λοιπόν, δικαιολογητικά αστυνομική ταυτότητα. Άρα δίνεις 130. Και... ναι. Δίνεις και κάτι εξτρά και τον ερασιτέχνη. Λοιπόν... ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Από να το βάλεις 130 απευθείας, να λες 120. Και 10 στον ερασιτέχνη. Ναι. Είναι και μια οικονομική βοήθεια για τον. Πότε θα βγουν τώρα να πούνε για ακριβά εισιτήρια κάποιοι? Δικαιολογητικά. Ναι. Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο. Έχω. Μπράβο. Διαβατήριο έχεις? Έχω. Αστυνομική ταυτότητα. Α. Διαβατήριο έληξε. Ναι, αυτή το κάνω. Αλλά έχω καινούργια ταυτότητα πλέον. Κάπα να βγάλω κι εγώ. ΑΜΚΑ. Δεν σου χρειαστεί επίση. Το ξέρω, φίλε, αλλά πρέπει να πάω να βγάλω. Ναι. Δεν γίνεται. Αν και λέω θα βγάλω αυτή τη στιγμή. 200, περίμενε. Πόσο κάνει τώρα το. 200 δια 15, πες τα όλα τα δικαιολογητικά. Έγινε από τα δικαιολογητικά με 200. Συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει, συγχώρω αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. ΑΜΚΑ, αστυνομική ναι. ταυτότητα, σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος αυτοπροσώπος, απαραίτητη την εξουσιοδότηση. Άνεργη, για την έκδοση κάρτας διαρκείας για τους ανέργους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης ανεργίας και να είναι ενισχύ. ΑΜΕΑ, για την έκδοση κάρτας διαρκείας για τα ΑΜΕΑ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης, η οποία θα αποδεικνύει την αναπηρία του κατόχου σε ποσοστό 67% και άνω. Περίοδοι πώλησης. Πρώτη περίοδος, από την έναρξη διάθεσης έως 13 Ιουλίου του 2018, σημείωσε ότι κατά την περίοδο αυτή θα έχουν δικαίωμα ανανέωσης των θέσεών τους οι περσινοί κάτοχοι, εφόσον το επιθυμούν, με την προσκόμιση και της περσινής κάρτας διαρκείας. Σε παρένθεση, παράλληλα θα γίνεται ελεύθερη πώληση για τις υπόλοιπες θέσεις. Δεύτερη περίοδος, από 16 Ιουλίου του 2018 και έπειτα, κατά την περίοδο αυτή θα ισχύσει η ελεύθερη αγορά θέσεων, καθώς θα υπάρχει απελευθέρωση των περσινών κρατήσεων. Σημεία πώλησης. Από την RSFC Boutique, επί της Οδού Παπαναστασίου, καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή, 10 με 6 το απόγευμα. Μέσω διαδικτύου από τη viva.gr και τρόποι πληρωμής μετρητά χρεωστική πιστωτική κάρτα, τρεις δόσεις. Κατάθεση σε λογαριασμό της ΠΑΕ Άρης, Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού θα μπείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, σε περίπτωση κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΠΑΕ Άρης, ο αγοραστής θα πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά στην αιτιολογία το ονοματικό όνομά του. Δεν είναι εφικτή αγορά κάρτας διαρκείας με περισσότερους από έναν τρόπο πληρωμής. Σε περίπτωση πραγματοποίησης μιας συναλλαγής, δεν είναι εφικτή η ακύρωσή της. Η επανέκδοση κάρτας διαρκείας χρεώνεται με 20 ευρώ. Τρόποι επικοινωνίας, για όσους ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες, 231-0325-001 και 231-244-243 το τηλέφωνο της Boutique είναι το δεύτερο, fax 231-0309-035 και email tickets@rsfc.com.gr. Πότε πάμε, αρχίζουν οι πωλήσεις? Από τώρα. Από τώρα. Αν πάω τώρα, έχει δηλαδή. Πλάνε. Κάτσε να ξαναμπω. Θα ανέβει σε λίγο και το σχετικό θέμα στο Λαμπαουτάρι, αν δεν έχει ανέβει ήδη. Από το γύρο τον κάτω που έχει βάλει, νομίζω. Κάτσε περίμενε, γιατί αρκεί λίγο το ίντερνετ τώρα. Που έγινε απάγα. Στη γραφειοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Περίοδο πώληση. Πρώτη περίοδο. Από την έναρξη διάθεση ω 13 Ιουλίου. Ναι, αλλά δεν λέω από την έναρξη διάθεση. Λογικά σήμερα θα είναι. Τσικάρουμε όμως. Εντάξει. Θα πάρουμε τώρα στο διάλειμμα. Πάρουμε τώρα στο διάλειμμα, κάνουμε ένα τηλεφωνάκι. Βλέπω ότι έχουν πάει 5 και 31 κιόλας. Για να πάρουμε μια διευκρίνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, μπορείτε να μπείτε στο Λαμπαουτάρις και να δείτε τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για την νέα σεζόν. Και νομίζω ότι είναι και έτσι και μια πρώτη σφιγμομέτρηση. Αποφύγαμε το Σαρδάμ.
για να τσεκάρει και πάει και την διάθεση του κόσμου, ο οποίος νομίζω πάντως ζεστάθηκε, άρχισε να ζεσταίνεται χθες με την συμφωνία με τον Σόουζα. Και θα ζεσταθεί νομίζω ακόμα περισσότερο και με αυτά που θα ακολουθήσουν από πλευράς ΠΑΕ. Λοιπόν, πάμε Χρήστο Κιώση στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την συνέχεια της εκπομπής και τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει. Εδώ είμαστε, όλα παωτάρις on air στο Λίπερο 107,4. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξέρεις, εκτός από ποδοσφαιριστή, μπορούμε να σε χρησιμοποιήσουμε και για μοντέλο για κουστούμια. Θα μπορούσες, νομίζω. Άνετα, το έχεις. Έχεις τις υποδομές. Δεν κάνω, δεν κάνω. Γιατί δεν κάνεις? Όχι. Δεν φοράς κουστούμια? Όχι, όχι. Επειδή είναι γαμπριάτικα, το φοβάσαι. Δίνομαι πιο κάζουλα, δεν είμαι. Και βερμούδες έχουμε, ρε φίλε, ό,τι θες έχουμε. Κοίτα, κάποια στιγμή θα αναγκαστείς να το φορέσεις το κουστούμι όμως, να ξέρεις. Όσο και να το αποφύγεις, θα έρθει η ώρα. Και θα λες πάντα. Όταν εκείνη η ώρα. Εντάξει, μικρός είναι ακόμα. Θα το έχω επεξεργαστεί. Πόσο είναι? 23 είναι. 23 δεν είσαι, Αλέξανδρε? Εντάξει. 23. Έχει ακόμα 10 χρόνια σίγουρα. Εντάξει. Αντιθέσει να πα σε καμιά βάφτιση. Σωστό. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, α τι βαφτίσει και του γάμου και τα λοιπά. Και πε μα μια εύκολη ερώτηση καταρχήν. Αν θα γίνει ο γάμο με τον Άρη. Κεφαλιά κατευθείαν. με το καλημέρα. Κατευθείαν στα βαθιά σε πετάξαμε. Δεν είναι στο χέρι της μιας πλευράς. Σωστά αυτό που λες. Εντάξει. Γίνονται συζητήσεις. Θα δούμε. Υπάρχει δηλαδή κάποια επαφή, κάποια επίσημη συζήτηση που έχει γίνει πιο πολύ περισσότερο στο ανεπίσημο? Γίνεται καιρό αυτή η κουβέντα. Εντάξει. Το θέμα είναι να βρούμε λίγο το χρόνο και οι δύο μεριές. Να διαπραγματευτούμε σε ένα τραπέζι, να βρούμε τη λύση και να συνεχίσουμε. Νομίζω έτσι κι αλλιώς ότι αυτό το οποίο επιδιώκει η διοίκηση για να σοβαρευτούμε και λίγο είναι τώρα που έρχεται και ο προπονητής με το καλό αύριο να τα βάλει όλα κάτω και σιγά σιγά νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα με την επιστροφή του κυρίου Καρυπίδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω θα αρχίσει να δρομολογεί. Αν όχι νωρίτερα, πριν την Τετάρτη δηλαδή, θα αρχίσει να δρομολογεί περιπτώσεις όπως η δική σου, γιατί νομίζω ότι και εσύ θέλεις να παραμείνεις, αλλά και ο Άρης, τουλάχιστον με βάση το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε, θέλει να σε κρατήσει την ομάδα. Σίγουρα. Έχουν ξανατοποθετηθεί. Δεν υπάρχει νομίζω ποδοσφαιριστής που να τον θέλει μια ομάδα, ένας σύλλογος τέτοιας αξίας και τέτοιου μεγέθους όπως ο Άρης και να το σκέφτεται. Σίγουρα θέλω να μείνω στην ομάδα, θέλω να ζήσω τον νέο μου στιγμή στη Super League και απλά περιμένω να γίνουν οι τελικές συζητήσεις και να πάρθει απόφαση. Και νομίζω, Αλέξανδρο, ότι η επόμενη σεζόν για εσάς που ζήσατε και τα τελευταία δύο χρόνια δύσκολες καταστάσεις στην Β' Εθνική είναι κάτι σαν βραβείο, ας το πούμε, για εσάς, σε εισαγωγικά. Αυτό το οποίο περιμένατε. Εντάξει, ο καθένας ανταμείβεται για τη δουλειά του και για αυτά που δείχνει. Δεν νομίζω κανένα δεν κάνει χάρη σε κανέναν. Γενικά στη ζωή δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Αν δείξεις κάποια πράγματα που νομίζουν ότι μπορούν να βοηθήσουν και για κάτι καλύτερο, σίγουρα θα θέλαν να συνεχίσει το σωματείο. Εσείς... Από εκεί και πέρα είναι και θέμα του ποδοσφαιριστή. Να βάλει κάτω όλα τα ενδεχόμενα. Δηλαδή τι προτάσεις υπάρχουν, γιατί καλώς ή κακώς το ποδόσφαιρο είναι ένα επάγγελμα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές νομίζω πως κοιτάνε το καλύτερο για το μέλλον τους. Ναι. Εντάξει, σίγουρα με κάποιες ομάδες δένεσαι. Όσο περνάει ο καιρός και περνάς πράγματα και καταστάσεις και ειδικά όταν περνάς δύσκολες καταστάσεις, αυτό σε κάνει να γίνεις σε περισσότερο κομμάτι της ομάδας. Και είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ και συμπέθυνα παλέψαμε. Καταφέραμε να βγάλουμε το σύλλογο από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε τα τελευταία 4 χρόνια. Και από εκεί και πέρα εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα, ανεξαρτήτως κατάληξης και της δικής μου υπόθεσης και του συμβολέου κτλ. Εννοείται πως το άρεσε εμένα, όλα με βοήθησε. Εύχομαι και εγώ να μπορούσα να βάλω ένα πολύ μικρό λιθαράκι, γιατί σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι η ίδια η ανταμοιβή προσφέρει με της ομάδας. Η ομάδα μου έχει προσφέρει πιο πολλά πράγματα από ό,τι έχω προσφέρει εγώ, σίγουρα. Και αυτό το αναγνωρίζω και το εκτιμώ. Επειδή νωρίτερα μου έκανες για πάσα, δεν ξέρω αν την κατάλαβες. Πάρ' την πάσα. Ναι, λοιπόν, πέρα από τον Άρη, τον οποίο περιμένεις, έχεις δεχτεί κρούση και από άλλες ομάδες? Να πω τώρα εγώ από ποιον, γιατί ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω ότι το ξέρω.
Πάντως είναι ο ίδιος προπονητής που μίλησε στον Πλατέλα. Λέω εγώ τώρα. Βλέπεις, ξέρουμε και δεν μιλάμε. Δεν έχουν προσεγγίσει εμένα προσωπικά. Αυτό το πράγμα είναι τερματοφύλακα, σε μην αρχίσει τρίπλε τώρα. Εντάξει, μπορεί να προσέχει το μάνατζερ σου, λέω εγώ τώρα. Δεν έχω, δεν έχω, δεν μπορώ να κάνω τρίπλε εγώ. Εντάξει. Έχω καμιά μπάλα. Μέχρι να πιάσω καμιά μπάλα. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω πω όλοι, όσο δεν είναι τίποτα σίγουρο και όταν είναι κάποια πράγματα στον αέρα. Είναι, γιατί είσαι και ελεύθερο. Ναι, εγώ ουσιαστικά σε 15 μέρες είμαι ελεύθερο. Εντάξει, είναι λογικό κάποιοι άνθρωποι να σε προσεγγίσουν. Να δουν τι θέλει να κάνει, τι σκέφτεσαι, αν σου έχει γίνει κάποια πρόταση παραμονή, αν δεν σου έχει γίνει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό νομίζω. Έχω πει σε όλους ότι προτεραιότητα είναι να μιλήσω με τον Άρη. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Αλεξανδρέ, είναι λίγο περίεργη χρονιά. Για σένα, υπό ποια έννοια το λέω. Είναι μαζί σου, είσαι δίδυμο με έναν πολύ έμπειρο τερματοφύλακα και έναν, φαντάζομαι, συμφωνείς, έναν καλό τερματοφύλακα, ο οποίος ξεκινάει τη χρονιά ως βασικός στο πρωτάθλημα. Λάθος κάνετε. Στο πρωτάθλημα, το είπα. Στο πρωτάθλημα. Ναι, το είπα. Όταν κάτσε να στο ολοκληρώσω. Να στο ολοκληρώσω. Μπαίνεις σε μια δική του άτυχη στιγμή με την κόκκινη κάρτα και μετά διατηρείσαι εσύ δικαιολογημένα, γιατί κάνεις πολύ καλές εμφανίσεις με την ομάδα του Άρη και βγαίνεις με βίο εντός εισαγωγικών τρόπο από αυτό το πρόβλημα που προέκυψε της υγείας για σένα και μένεις εκτός. Υπό αυτή την έννοια λέω αν είναι περίεργη χρονιά, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο προπονητής πάντα έλεγε έχω δύο εισάξιους βασικούς τερματοφύλακες. Άστα ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει. Και νομίζω, Αλέξανδρε, ότι το πλάνο του προπονητή ήταν να ξεκινήσει ζώνη με σένα βασικό, γιατί είχαμε δει και στο παιχνίδι Κυπέλλου. Στο Κύπελλο είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, απλά είχε κάτσει μετά ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε. Ναι, αν βάλουμε τα πράγματα σειρά. Είχε κάνει μια κουβέντα ο κ. Σπανός μαζί μου. Μου είχε πει ότι πάω πολύ καλά. Μου είχε πει ακριβώς το ίδιο πράγμα που μου είπατε κι εσείς, ότι έχω να κάνω με δύο πολύ καλούς και εισάξιους τερματοφύλακες. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Θέλω να παίξετε και οι δύο μετά τη χρονιά. Από εκεί και πέρα με χρησιμοποιήσει το πρώτο επίσημο μάτς. Μετά είχαμε κάποια φιλικά γιατί δεν είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να θυμάστε. Αυτό με κράτησε πίσω λίγο ένα πρόβλημα, 1,5 μήνα τολαιπωριόμενο με κάποιους φόβους. Ο Γιώργος έπαιξε, πήγε καλά. Η ομάδα πήγε πολύ καλά, ο Γιώργος πήγε πολύ καλά επίσης. Ήταν δύσκολο να αλλάξει αυτό το πράγμα γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε όλοι ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι λίγο περίεργη. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται τύχη. Μετά συνέχισε η χρονιά, πήρα την κόκκινη κάρτα γύρω, μπήκα μέσα, ήμουν έτοιμος, δούλευα για να είμαι έτοιμος. Δεν είσαι έτοιμος αν δεν δουλεύεις και κανένας δεν σου ευχαριστεί, γιατί ξέρεις ότι καλός ή κακός τη θέση του τερματοφύλακα, άμα δεν πήγαινα και καλά, ίσως να μην έπαιζε πάλι. Ναι. Αυτή είναι και η αλήθεια. Και μετά όχι, δεν βγήκα λόγω προβλήματος. Μου μίλησε ο κόουτς μετά το παιχνίδι με τον Όφη, μου είπε ότι θέλει να δώσει πάλι κάποια παιχνίδια στον Γιώργο. Α, ναι. Εγώ το είχα συνδυάσει με το πρόβλημα που είχε στο Μεσκολίδη. Όχι. Α, μάλιστα. Μου το είχε πει, μου το είχε ξεκαθαρίσει, μου λέει θα παίξει ο Γιώργος 2-3 παιχνίδια και θα κλείσει εσύ τη σεζόν. Οπότε το θα κλείσει τη σεζόν, εμένα έσκασε το σκουλίκι στην κοιλιά μου και έχασα και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν πειράζει, τώρα είσαι καλά, αυτό έχει σημασία, ξεπέρασε και την περιπέτεια αυτή. Θεωρώ πάντως, εντάξει, δεν το λέω τώρα ούτε επειδή μιλάς μαζί μας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχω την αίσθηση ότι είσαι από τους ποδοσφαιριστές στους οποίους ο Άρης πρέπει να επενδύσει με όλη την έννοια της λέξης. Γιατί είσαι από τα παιδιά και νεαρός ηλικία και με πολλά πράγματα, δική μου προσωπική άποψη, μπορείς να δώσεις στην ομάδα και βεβαίως αύριο μεθαύριο ενδεχομένως να ωφεληθεί κιόλας ο Άρης από μια ενδεχόμενη παραχώρηση. Γιατί είσαι 23, ο τερματοφύλακας στα 23, έχω την αίσθηση ότι μπουσουλάει ακόμα. Να είστε καλά. Πραγματικά χαίρομαι όταν υπάρχει τέτοια άποψη από ανθρώπους. Με βάση αυτό που έχουμε δει, Αλέξανδρε, δεν είναι. Γνωρίζουν από ποδόσφαιρο που έχουν ασχοληθεί με τον χώρο, δεν είναι ούτε σημερινή ούτε χθεσινή. Κοίταξε, είμαστε στη δημοσιογραφία όσο χρονών είσαι, οπότε να είμαστε λίγο μεγάλοι. Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω να έχω λόγο να αμφισβητήσω την άποψή σας. Σίγουρα και εγώ θέλω να διακριθώ με τον μέσα από τον Άρη. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Εννοείται πως ο στόχος μου είναι αυτός. Δεν είμαι ένα παιδί το οποίο επαναπαύεται με κάποιο νορμάλ συμβόλαιο
παίρνοντας τα χρήματά του και κάθοντας τον πάγκο ή να είμαι εκτός αποστολής. Γενικά έχω μεγάλες απαιτήσεις. Θα προτιμούσα να μην πληρώνομαι και να παίζω. Μην τα λες αυτά, τα ακούσει κανένας και έχουμε... η αλήθεια είναι αυτή όμως. Εγώ ζω για να παίζω ποδόσφαιρο, μου αρέσει να παίζω παιχνίδια. Τώρα τα λεφτά είναι στην δεύτερη μοίρα και ούτε στα 23 μου πάω να κάνω την πρίκα μου. Ναι. Μακάρι να μπορούσα να με στηρίξει ομάδα, να βοηθήσω και εγώ την ομάδα. Εννοείται πως θα δώσω το 1000% ό,τι έχω και δεν έχω. Ίσως και ο τραυματισμός που μου βγήκε μετά το παιχνίδι του κυπέλλου να ήταν από υπεράνω ζήλο, από περισσότερη δουλειά και καταπώνηση. Γιατί έκανα και έξτρα προπόνηση εγώ μετά τις πρωινές και απογευματινές διπλές προπονήσεις που είχαμε. Εσύ και ο Τζανακάκης θα κάνετε αυτά και είναι ένα θέμα. Θέλει λίγο διαχείριση αυτό, δεν είμαστε μηχανές. Σωστά. Πρέπει να κάνεις σωστή αποκατάσταση, γιατί και από εδώ και πέρα το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλότερο και οι απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Τον επιθετικό το ρωτάμε συνήθως στο τέλος μιας σεζόν, ποιο γκολ του ξεχωρίζει. Εγώ τώρα για τον τερματοφύλακα είναι δύσκολο να ξεχωρίσει μια απόκρουση μέσα στη χρονιά, αλλά νομίζω ότι εκείνη στην Παναχαϊκή... Ρώτον ποιο γκολ δέχτηκε. Αν και ξέρω εγώ πώς θα πει. Εκείνη η απόκριση νομίζω στην Παναχαϊκή στη φάση του Μωραήτη, σε συνδυασμό και με τον γκολ του Ντούνι μετά, κατά πολλούς είναι ένας συνδυασμός δύο φάσεων που στην ουσία κλείδωσε και για την άνοδο για τον Άρη. Βέβαια. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ναι, θα έλεγα ότι με βάση τη βαθμολογική κατάσταση εκείνη του παιχνιδιού θα μπορούσε να θεωρηθεί μια σημαντική επέμβαση. Ναι. Αν σκεφτείτε όμως ότι στο πρώτο μήχρονο ένα σούτ έκανε η Παναχαϊκή, το οποίο απέκουσα και πήρε το rebound, το οποίο δεχτήκαμε τον goal. Ναι. Και δεύτερο αυτό, άμα είναι να φάω δύο σούτ, δύο goal σε δύο φάσεις και να μην μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα μου καθόλου, δεν νομίζω ότι κάνω για αυτή την ομάδα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Μια χαρά κάνεις, αλλά δηλαδή υπάρχει μάτς με δύο σούτ, δύο goal. Βέβαια το ένα, ο Θεός να το κάνει σούτ, το δεύτερο goal με τον Όφη. Πώς πάει η μπάλα εκεί, εκείνο, ναι, ναι. 15 φορές το είδα. Η μπάλα βρήκε στο δέλι. Ναι, αυτό λέω. Χτυπάει στο δέλι. Πήγαινε από την άλλη μεριά. Χτυπάει στο δέλι. Χτυπάει στο δοκάρι. Πάει και σκάει ακριβώς στην κάτω πλευρά του δοκαριού, ώστε να μπει μέσα. Πάει το πάνω δί. Αλλά και αυτό είναι και ωραία η μπάλα, ε. Εντάξει, ανεξάρτητα το δέχεσαι τον κόλλο, γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο. Και σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίαρχος. Στο ναι, αν είχε κάνει κάποιο γκολ, ίσως ήταν λίγο διαφορετικό το παιχνίδι. Αν ρωτάτε εμένα ποια επέμβαση θα έβαζα την απόκριση με τη Σπάρτη, να σας χαρλώ. Στο 0-0, στο πρώτο ημίχρονο βέβαια. Το 0-0, ναι. Βέβαια, κρατάει το 0-0 εκεί. Γιατί γενικά το παιχνίδι αυτό ήταν λίγο ιδιόρυθμο. Η Σπάρτη γενικά έχει την τάση να κλείνεται στο 1/3 του γηπέδου. Και ίσως αυτό έκανε πολύ δύσκολο το έργο μας. Ήταν και πολύ κοντά, Ήταν και πολύ κοντά η κεφαλιά εκείνη. Ναι, ήταν κοντά. Και μιας έτσι που σιγά σιγά έχει ξεκινήσει η κουβέντα για τη νέα σεζόν, επειδή εσύ ζεις την ομάδα από μέσα και την ξέρεις και από την καλή και από την ανάποδη και έχεις εικόνα, τι θεωρείς εσύ ότι πρέπει να αλλάξεις τον Άρη τη νέα χρονιά? Πέραν του αγωνιστικού, γιατί... Ναι. Σίγουρα αγωνιστικού δεν νομίζω ότι... Είμαι αρμόδιος για να κρίνω. Και αυτό. Νομίζω πως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση και πρέπει να δοθεί έμφαση στις ακαδημίες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί, αν έρθουν παιδιά από κάτω λες. Ναι, γιατί δεν είναι το θέμα να ανέβει ο Άρης μόνο στην Αλφαεθνική και να στηρίζεται όλη την ώρα σε συμβόλαια μεγάλα και σε παίχτες από το εξωτερικό. Νομίζω πως πρέπει να γίνει μια καλή δουλειά, να μπορέσει να παράγει ποδοσφαιριστές, να μπορέσει να χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές και να τους πουλάει. Και με αυτόν τον τρόπο, πέραν το ότι η ομάδα θα κινείται περισσότερο σε ευρωπαϊκά επίπεδα και πλαίσια ποδοσφαιρικής νοοτροπίας, αν θέλετε, θα μπορεί να έχει κάθε χρόνο και 3-4 ποδοσφαιριστές από την παραγωγή της, χωρίς μεγάλα συμβόλαια, παιδιά που θα πονάνε την ομάδα, παιδιά που θα ματώνουν για τη φανέλα και παιδιά που θα είναι το 1/5 του κόστους ενός ποδοσφαιριστή που θα έρθει από το εξωτερικό και με μεγάλο ρίσκο να μην αποδώσει κιόλας. Ναι. Δύσκολα συμβαίνει στην Ελλάδα βέβαια αυτό που περιγράφεις. Ο Άρης στο παρελθόν έχει κάποια παιδιά. Έχει, φαντάζομαι το Σοκράτη το Διούδη, τον ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Εννοείται. Είχε κάποια τέτοια παιδιά που πέρασαν και έφεραν και χρήματα στην ομάδα.
έφεραν και παγωνίζονται σε μεγάλα κλαμπ, σε υψηλούς, σε υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε αυτό και μόνο μαρτυράει ότι ίσως αυτή η νοοτροπία είναι και η ενδεδειγμένη. Εντάξει, και άλλα πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με τον Άρη, έχει να κάνει με όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά ελπίζουμε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και ελπίζουμε σε μια πολύ καλή χρονιά για την ομάδα μας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μιλάς σε πρώτο πρόσωπο, άρα η καρδιά σου αντιλαμβάνομαι τι θέλει και όταν θέλει η καρδιά στην ηλικία που είσαι νομίζω ότι υπερισχύει. Το πληθώσεις. Είπα και στην αρχή. Νομίζω πως πρέπει να είναι χαζός ένας ποδοσφαιριστής να μην θέλει να αγωνιστεί στην Αλφαθνική με τη φανέλα του Άρη. Έτσι. Παρακαλάνε άπερα παιδιά και ποδοσφαιριστές να μπορούν να φορέσουν τη φανέλα. Έτσι. Να ευχηθούμε σύντομα να τα βρείτε σε όλα τα επίπεδα με τη διοίκηση και να σε έχουμε στον Άρη όχι μόνο φέτος και τα επόμενα χρόνια, γιατί και εμείς θέλουμε και παιδιά με τη δική σου νοοτροπία και το ταλέντο, από εκεί έπειτα μέσα στο γήπεδο θα κληθείς να αποδείξεις ότι παιδιά εγώ εδώ είμαι και αξίζω να φοράω τη φανέλα του Άρη στη Σούπερ Λίγκα, όπως και όλοι. Αυτός είναι ο καθρέφτης. Και να δεχτείς όσα γκολ δέχτηκες και φέτος νομίζω στη Σούπερ Λίγκα του χρόνου, νομίζω ότι με αυτά το πρωτάθλημα το παίρνουμε άνετα. Πόσα είναι, 5, 6, πόσα είναι σύνολο το που έχεις δεχτεί. Μακάρι να κάνουμε εξίσου καλή χρονιά αμυντικά και καλύτερη. Ήταν. Ο Άρης ήταν η ομάδα που δέχτηκε μόλις 13 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Μακάρι να πάνε όλα καλά του χρόνου. Κύριε Παπαδόπουλο, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι μας κάλυψε. Ο Άλεξ, το ευχηθούμε καλή συνέχεια των διακοπών του. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Και μακάρι από την ομάδα που να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις όσον αφορά το μέλλον σου και να είναι. Και όταν είναι να παντρευτείς, θα σε πάμε στα άλτερα. Θα σε πάμε να ζητήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, λοιπόν. Αυτά από τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, ένα από τα παιδιά που... Ένα από τα παιδιά με φοβερή ωριμότητα καταρχήν και στο λόγο του. Και στο λόγο του και στη σκέψη του. Καλά, αν δεν είσαι ώριμος στα 23, Παπαδόπουλε, μιλάμε για άλλα πράγματα. Για την ηλικία, τι περιμένεις να είσαι στα 23 δηλαδή, ανώριμος? Καλά. Όλο την ωριμότητα λόγου... Ξέρεις πόση ανώριμη υπάρχουν στα 23 και στα 25. Εδώ υπάρχουν ανώριμοι στα 30. Ξέρω κάποιους, ναι. Εντάξει. Στα 23, στα 25, στα 27, μισό, ξέρω. Άμα δεν σ' αρέσει, φίλε, να πας αλλού. Λοιπόν. Και ακούστε, είπε. Άλλος μπορεί να έχει και του πέι οτιδήποτε. Ναι. Πρώτον, δύο πραγματάκια κρατάω και πάμε στο break. Ένα που είπε ότι ο Άρης μου έχει προσφέρει περισσότερα από όσο του προσφέρω. Πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο, για να τα ακούνε διάφοροι, ότι θα είναι χαζός όποιος δεν θέλει να παίξει με αυτή τη φανέλα στη Super League. Μα γι' αυτό να σου πω κάτι ελεύθερο. Το δεύτερο να μπει τίτλο. Ναι, όλοι οι ποδοσφαιριστές που λύνουν τα συμβόλαιά τους αυτή τη στιγμή έχουν επίσης τους εκπροσώπους τους. Περιμένουμε πρώτα τον Άρη και μετά βλέπουμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έτσι. Και αυτοί που είναι από πέρυσι στην ομάδα έχουν ένα λόγο παραπάνω για να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, 6 ώρα φτάσαμε. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Φύγε γρήγορα για να προλάβουμε να βγάλουμε και τον δεύτερο καλεσμένο. Πάμε στο break για να φύγω σε 6.30. Για ακόμα ένα καλεσμένο. Εδώ μας επιστρέψαμε στα 9 λεπτάκια μετά από τις 6. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air και όχι On Air, όπως λένε κάποιοι λανθασμένα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, FM και ενώ τα μηνύματά σας. Λανθασμένα λες. Το 54526. Αυτό, άσε να το κρίνω εγώ. Και πάμε. Νομούτσο μας, ο δεύτερο καλεσμένο μας, τον οποίο φυσικά ο Χρήστος το γνωρίζει πολύ καλύτερα. Όλοι τον ξέρετε, είναι ο Φρανσίσκο Χαβίτο. Χαβί, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τάλ. Καλά, bien. Καλά. Με γιάμο Κρύσανθος. Κρύσανθος. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Έχω μάθει να λέω un café, por favor. Ρεσταουράντε. Είναι χρήσιμο, όπως καταλαβαίνεις. Και τέτοια πράγματα. Τι άλλο? Σίγουρα τα κακή λέξη, σίγουρα. Κακές, ναι. Είναι το πρώτο που μάθαμε όλοι. Τι να μάθω άλλο με Ρέρα τώρα που έρχεται να λέω? Σίγουρα. Καταρχήν, πού είσαι, πού σε βρίσκουμε, δώσ' μας point στο χάρτη, πού είσαι ακριβώς τώρα? Τώρα είμαι στο σπίτι μου, ακριβώς, γιατί εμείς τελειώσαμε τώρα πρωτάθλημα και το play-off και τώρα σε λίγο θα πάω να κάνω με τα παιδιά σχολείο για ποδόσφαιρο. Για το
το σχολείο που κάνω εγώ για προπονητή. Ναι. Και, αλλά μετά θα πάω να κάνω το προπονητή. Α, γιατί... Ετοιμάσαι για προπονητής δηλαδή, Ναι, πάω να παίρνω το διπλώμα. Και για το διπλώμα χρειάζεται να κάνω πράγματα με τα παιδιά. Ναι, ναι. Άρα να σε έχουμε στα υπόψη μας για σε βάθος σε μια πενταετία τον έχω. Έρχεται ο Χάβη. Πώς περνάς, είσαι πιο ήρεμος, πιο ανήσυχος, πώς ακριβώς περνάει η μέρα του Χαβί το πλέον στην πατρίδα του, αλλά με λιγότερες απαιτήσεις ποδοσφαιρικές πλέον στην ομάδα που παίζεις? Ναι, τώρα είναι πιο ήρεμο, γιατί δεν είναι τόσο pressing που έχει επαγγελματίας, εδώ δεν είναι ακόμα επαγγελματίας. Θέλουμε να ανεβάσουμε, φέτος σε λίγο, αλλά δεν μπορούσαμε. Προσπαθούμε το επόμενη χρόνια και είμαι πιο ήρεμο στο σπίτι μου, στο χωριό μου, με τα παιδιά, με τα οικογένεια, είναι διαφορετικό. Στην Κορέα, για μένα, Φρανσίσκο, έτσι. Για μένα μου αρέσει πιο πολύ το άλλο, αλλά ποδόσφαιρο κάποια στιγμή είναι έτσι και τώρα είμαι στο σπίτι πιο ήρεμο. Έτσι. Φαντάζομαι έχεις πληροφορηθεί ότι ο Άρης προσπαθεί να φέρει νέους Χαβίτο στην ομάδα και έφερε Ισπανό προπονητή ακριβώς για να το πετύχει αυτό. Ναι, το είπα εγώ. Έκαναν πριν όπως κάναμε η μέρα που ήρθαμε εμείς. Η πρώτη μέρα, η πρώτη χρονιά. Γιατί ανεβάσει ομάδα και ήρθε, δεν ήταν Ισπανός, ήταν Αργεντινός, αλλά ισπανική γλώσσα ο προπονητής. Και ισπανικό παίκτες. Εγώ περιμένω να πάει σιγά σιγά καλά τα πράγματα, γιατί από Ισπανία και από όλα χώρα υπάρχει πολλούς καλούς παίκτες που είναι σε κατηγορίες που λες είναι κάτω κατηγορίας, αλλά είναι πολύ καλούς παίκτες, γιατί υπάρχει πολλούς, δεν μπορούν να παίξει όλοι. Έτσι. Και εμείς το λέμε πολλές φορές. Εμείς ήρθαμε από αυτή η κατηγορία και μετά είμαστε χρόνια εκεί που παίξαμε. Σε Παλή, Ευρώπη, βλέπεις δεν υπάρχει πολλά διαφορά. Σε ένα παίχτη από την Μπαρτσελόνα Β τώρα που ενδεχομένως μπορεί να έρθει στον Άρη, γιατί το ίδιο δρομολόγιο ακολούθησες και εσύ, τι θα του έλεγες για την ομάδα, για την ιστορία της γενικότερα? Το πρώτο από όλα πρέπει να μάθει την ιστορία και ο παντούς που έχει, τι πράγματα έχει πίσω ομάδα. Δεν είναι μόνο ομάδα παίξει Super League και μια χαρά. Όχι, είναι ιστορική ομάδα με πολλούς οπαδούς, με πολύ πάθος, να μάθει αυτό. Γιατί άμα έχεις πολύ πάθος, πότε πάει τα πράγματα καλά, είναι μια χαρά, είσαι θεός. Αλλά άμα δεν πάει καλά, πρέπει να μάθεις να μην κάνεις φλάκα, γιατί ο παδούς είναι πράγματα από τη σουίτη. Είναι να το μάθει να μην κάνεις μετά τρέλα. Αλλά ο παντού θέλει πρώτα απ' όλα, αυτό που θέλω να λέω για όλοι, είναι η δουλειά. Ναι. Άμα δουλεύει δυνατά και τόση όλα, ο παντού δεν σου λένε τίποτα. Άμα πας εκεί και πας σαν μοντέλο, μετά έχει πρόβλημα. Εσύ με τι ψυχολογία έχεις έρθει τότε? Γιατί ήταν πάνω κάτω η κατάσταση. Ο Άρης επέστρεφε από την Β' Εθνική στη Super League. Έρχοσαι για πρώτη φορά στη χώρα, σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Με τι ψυχολογία έχεις έρθει εσύ τότε και με τι σκέψεις? Εγώ, η μέρα που ήρθα εκεί. Ναι. Εγώ ήρθα πολύ χαρούμενος, γιατί παίξω Primera División, λέμε μέσα εδώ, Super League. Ναι. Μου λένε, έμαθα που ήταν η ιστορική ομάδα και για μένα μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Είναι ο πρώτο που μου αρέσει. Γι' αυτό είναι ο πρώτο που θέλω να κάνω. Και έχω ευκαιρία για να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα και ξεκινά από μηδέν στην καριέρα μου. Γιατί ήταν Β' στη Βαρκελόνη, πήγα πρώτη ομάδα, μετά κατεβάσω, έχω τραυματία τα λοιπά. Και ξεκινάω από μηδέν και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα. Και ήμουνα πολλά χρόνια που παίξω ποδόσφαιρο που ήθελα τέτοια πράγματα και ήρθα με πολύ χαρά. Πάντως, Χάβη, χάρη σε σένα, και το λέω σε σένα προσωπικά, αλλά και σε, και θα καταλάβεις γιατί το λέω, αλλά και σε πολλούς άλλους παίκτες σαν και σένα, οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές έχουν μάθει λίγο καλύτερα τον Άρη. Και το λέω αυτό γιατί και με τη Σαραγώσα ο Άρης με ένα δικό σου γκολ παίρνει την πρόκριση, αλλά και με την Ατλέτικο πάλι έχεις γκολ εδώ πέρα εσύ και άλλος Ισπανός ο Σέρχιο βάζει γκολ εκεί. Γενικότερα νομίζω ότι τον έμαθαν πολύ περισσότερο τον Άρη τα τελευταία χρόνια και δεν ήταν τόσο άγνωστο όπως ενδεχομένως δεν ήταν για εσάς που έπρεπε να ψάξετε για να βρείτε. Πού πάω τώρα, τι είναι Θεσσαλονίκη, τι είναι Άρης κτλ.
Ναι, αυτό, η μέρα που πήγαμε εμείς δεν φέραμε πολύ από εκεί. Από Θεσσαλονίκη, από Άρη, από ελληνική πρωτάτημα. Μετά που παίξαμε εμείς Ευρώπη, άλλες ομάδες, μάθαινε λίγο παραπάνω, γιατί εδώ, εφημερίδα αυτό, παρακολουθεί πολύ παίχτης Ισπανούς. Mm-hmm. Και μετά εμείς παίξουμε με τη Σαραγώσα, με την Ατλέτικο, και ο κόσμος ακούει το όνομα. Λέει, πού, τι ομάδα είναι αυτό, πού είναι αυτό, και κερδίσει αυτό. Η ομάδα που αποκλείει παίκτες... τους Ισπανούς είναι. Ναι, αυτό. Και μετά όλοι μάθει λίγο από τον Άρη. Πιο πολύ. Αυτό είναι η Ευρώπη. Και εμείς είχαμε τέτοια τύχη και κερδίσαμε τέτοιες ομάδες που είναι λίγο παραπάνω. Λένε, δεν είναι αυτή η ομάδα, ποια είναι. Και εφημερίδα, ραδιόφωνα, αυτά, συγκεκριμένα να παρακολουθεί η Super League λίγο παραπάνω, γιατί ήρθε πιο πολλοί παίχτες από Ισπανία, από εκεί Ελλάδα, και ήρθε μετά πολλούς παίχτες για Ελλάδα, και παρακολουθεί πιο πολύ. Πάντως, αυτό είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα από την Ελλάδα που έχει κερδίσει μέσα στην Ισπανία. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα. Αυτό μου είπαν πολλά χρόνια πριν, μου είπαν, και μέχρι τώρα δεν είδα άλλο. Όχι, μόνο Άρης. Αυτό είχαμε. Δεν είμαστε τόσο κακός. Έτσι, όχι. Ίσα-ίσα να σου πω κάτι. Όλοι σήμερα στη Θεσσαλονίκη και όταν μιλάνε για τον Άρη λένε να κάνουμε μία ομάδα όπως τότε έκαναν ο Χάβη, ο Κόκε, ο Κάλβο, όλα τα παιδιά εκείνα που είχατε έρθει από την Ισπανία αλλά και από άλλες χώρες, γιατί υπήρχαν καλοί ποδοσφαιριστές, όπως υπήρχαν και καλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές εδώ, και είχατε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ανταγωνιστικότατη ομάδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το όνειρο του Αριανού σήμερα, μετά από 4 χρόνια ταλαιπωρίας, αυτό είναι. Να γίνει μια ομάδα όπως η δική σας τότε. Αυτό για μένα σημαίνει πολύ, γιατί σημαίνει η δουλειά που κάναμε εμείς εκεί, εγώ λέω προσωπικά για μένα, ήταν καλό. Της άρεσε την κόσμο. Εγώ αυτό ήθελα. Δεν είναι μόνο η δουλειά μου, γιατί εγώ εντάξει είναι η δουλειά μου, αλλά για μένα μου αρέσει να παίξω καλό ποδόσφαιρο και να το δει το κόσμο, να δώσω κάτι από το αγάπη που μου δώσαν τότε, όχι μόνο για μένα και για την οικογένειά μου, να δώσω κάτι πίσω. Mm-hmm. Και είδα ο κόσμος χαρούμενοι γιατί εμείς κερδίσουμε, γιατί εμείς παίξουμε καλά. Αυτό είναι μια πράγματα που μου αρέσει πολύ για μένα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Για σένα ειδικά είναι και το γεγονός και της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα σου. Και να ξέρεις ότι ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίζει ποιος δουλεύει πραγματικά, ποιος αφοσιώνεται, ποιος αγαπάει την ομάδα. Και παρόλο που εσύ κάποια στιγμή έφυγες από την ομάδα για να πας σε μια άλλη ομάδα, τότε με τη Λακορούνια που γίνεται και το μπέρδεμα, αν θυμάσαι. Με το δανεικός, όχι δανεικός, όχι κανονικός, όχι τέλος πάντων. Και παρόλο που έφυγες και πήγες και σε άλλη ελληνική ομάδα, δεν υπήρξε κανένας που να πει κακή κουβέντα. Και αυτό ξέρεις, το έχεις κερδίσει εσύ με τη συμπεριφορά σου όσα χρόνια είσαι εδώ. Ναι, εγώ έχω μια ανέκδοτα που είμαι στη Κερκυρά τότε. Ναι. Και ήρθε ο κόσμος από εκεί, μου λένε, Χάβη, γεια σου, τι κάνεις. Λέω, μου λένε, άλλο συμπαίκτες μου λένε, ποιος είναι αυτό, το ξέρεις. Όχι, λέω. Μου λένε, είμαι από Θεσσαλονίκη. Α, ναι, γεια σου, είναι σαν, είμαι από χωριό σου. Ναι. Λένε, αυτό. Λέω, ναι, ήρθε ο κόσμος από Θεσσαλονίκη ή από άλλη χώρα που είναι από Αριανό και μου λένε, γεια σου, σαν το φίλο σου, από παλιά. Λέω, ναι, είμαι πολύ χαρούμενο με αυτό. Είναι σημαντικό. Ναι. Πες μας κάτι, ακούγονται και γράφονται πολλά ονόματα τώρα από την Ισπανία. Δεν ξέρω, έτσι δύο παίχτες που απασχολούν τον Άρη, θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ο Ντεγκαλαρέτα, αν το λέω σωστά, και ο Αρνάιφ. Για τον δεύτερο έχουμε διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι είναι δύο παίκτες που αν έρθουν στον Άρη μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Βέβαια, σίγουρα. Δεν το ξέρω πολύ αυτούς δύο. Αρνάει λίγο παραπάνω, αλλά όχι πολύ. Mm-hmm. Και αλλά μια πράγματα που ξέρω σίγουρα, γιατί ήμουν εγώ εκεί, από την Μπαρτσελόνα Ακαδημία. Από εκεί υπάρχει πολύ καλούς παίκτες όλοι. Ναι. Μετά πρέπει να μην έχεις μόνο είσαι καλός με μπάλα. Πρέπει να είσαι καλός με μπάλα, με ψυχολογία, με τρέξιμο. Πρέπει να έχεις διαφορετικά πράγματα. Αλλά σίγουρα μπάλα ξέρουν και. Ναι. Είναι φυσιολογικό. Αλλά για να είναι εκεί. Ο προπονητής ξέρει που έρχεται μπάλα ή. Ναι, ξέρει. Και αυτό που είπα, ήταν προπονητής σε διαφορετικές ομάδες με διαφορετικούς στόχους. Που έχει να ξέρει, άμα τώρα πρέπει να παίξουμε, τώρα δεν είναι η μέρα για να παίξουμε, να δουλεύουμε, ξέρουν αυτό. Mm-hmm.
Αλλά τώρα χρειάζεται λίγο χρόνο να μην θέλουν να τρέχουν όλοι. Γιατί τώρα είμαστε υπερ λίγοι, τώρα πάνω πρέπει να κρατήσουμε όλα τις αγώνες. Όλοι θέλουν να κρατήσουν όλες τις αγώνες, αλλά λίγο υπομονή να κάνει ομάδα. Οι παίκτες χρειάζεται λίγο χρόνο να σου ξέρουν ένα στον άλλο. Γιατί χρειάζεται χρόνο να ξέρει να πέσει. Αυτός είναι γρήγορος, αυτός είναι δυνατός, αυτός είναι καλό με αυτό. Mm-hmm. Χρειάζεται χρόνο λίγο. Και μετά με λίγο υπομονή και χρόνο σίγουρα θα κάνει πολύ καλή ομάδα. Το προφίλ του έτσι προπονητικά το ξέρεις καθόλου? Δηλαδή είναι προπονητής ο οποίος του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το αμυντικό ποδόσφαιρο? Είναι του 1-0 να κρατήσουμε το 0 πίσω και να βάλουμε ένα γκόλ, ή ανοίγεται περισσότερο και θέλει? Κανονικά είναι προπονητή που της αρέσει ποδόσφαιρο, να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά σαν προπονητής, τώρα που βλέπω εγώ από την άλλη πλευρά, πρέπει να είσαι καλός, να έχεις μυαλό. Τώρα είμαστε καλά, εντάξει, παίξουμε ποδόσφαιρο. Τώρα δεν είμαστε καλά, σήμερα δεν παίξουμε τόσο καλά. Να προσαρμόζεται δηλαδή, να έχει διαφορετικά πλάνα. Και να ξέρεις τι παίχτες έχει. Τώρα έχω τέτοιο παίχτες, δεν μπορώ να κάνω τέτοιο ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να κάνω άλλο. Γι' αυτό λέω, πρέπει να ξέρουμε τι ομάδα έχει, τι παίχτες έχει, και μετά θα κάνει ένα πλάνο. Να τώρα παίξουμε αυτά ή παίξουμε άλλο. Mm-hmm. Σίγουρα. Εσύ γενικότερα παρακολουθείς τι γίνεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έστω και χωρίς τον Άρη? Ναι, το κοιτάξω. Μιλάω με κάποιους φίλους εκεί. Βλέπω την Ιντερνετ, τον χρόνο που έχω, γιατί με τα παιδιά, το σχολείο και τα προπόνηση και αυτά. Πάρω λίγο στη νύχτα που είμαι ήρεμος να διαβάσω, να βλέπω πράγματα. Μάλιστα. Σου στέλνουν μηνύματα ακόμα οι φίλοι του Άρη? Μιλάτε στα... Τώρα έχει Messenger, έχει Viber, έχει πολλά πράγματα για να μιλάτε. Ναι, και τηλέφωνο τώρα. Α, και τηλέφωνο. Το έχουμε πάντα, ναι. Τώρα είναι εύκολο με Ιντερνετ και WhatsApp και FaceTime, και έχει πολλά πράγματα να μιλήσεις, άμα θέλεις να μιλήσεις. Μάλιστα. Να σε περιμένουμε κιόλας καθόλου στην Ελλάδα? Διακοπές, αρθείς να κάνεις, πού θα πας? Ναι, θέλω, προσπαθώ τώρα, δεν ξέρω. Τώρα κοιτάξω λίγο χρόνο, γιατί σε λίγο θα κάνω ένα κάμπου για παιδιά και τέτοια. Κοιτάξω τι μέρες έχω, τι μέρα το κάνω. Είναι τώρα, είμαι λίγο... 25 Ιουλίου έχει Άρης ΑΕΚ φιλικό. Ο Άρης με την πρωταθλήτρια ομάδα. Άρης ΑΕΚ. Μια χαρά, τέτοιο. Πολύ καλό. Στο καινούριο, γήπεδο. Θα μπει και προετοιμασία είμαι έτσι. Εγώ, πιστεύω. Θυμάσαι, μάτς με ΑΕΚ, που βάλες γκολ, το θυμάσαι? Άρης ΑΕΚ. Θυμάμαι ένα αγώνα που έβαλα 2 γκολ στο play-off και αυτό... 4-0. 4-0. Ναι, 4-0. Τι χρώμα φανέλα φορούσες? Για να δεις ότι εγώ θυμάμαι. Τι χρώμα ήταν η φανέλα εκείνη τη μέρα που βάλες τα 2 γκολ, τι χρώμα ήταν? Το κόκκινο ήταν το χρώμα, κόκκινο ήταν. Όχι ακριβώς κόκκινο, μπορντοτέτοιο. Ναι, αυτή η χρώμα που είναι... Περίμενε τώρα, γκρι ήτανε. Όχι, κόκκινη είναι που έχει βάλει ο Νέτο 2 γκολ, 1-2 που έχει κερδίσει ο Άρης, το ΆΚΑ. Η γκρι ήταν. Εκεί δεν είναι μονάχα τέτοιο αγώνα. Ήσουν στα play-off 4-0, 4-0 στα play-off. Με Μπάγεβιτς. Στο 4-0 την κόκκινη φορά. Ναι. Είμαι σίγουρος. Ναι. Καλά, θα το δω και θα το ξανασκεφτώ. Μπορεί να βάλει κι άλλο με την γκρι. Με την κόκκινη ήταν σίγουρα εκείνο το παιχνίδι. Τέλος πάντων, εμείς αν έρθει εδώ, είμαστε και σε περιμένουμε. Έχει και αρκετούς φίλους άλλωστε που σε περιμένουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε ό,τι κάνεις, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής που αρχίζει να ανοίγεις έτσι σιγά σιγά και αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Γιατί έχεις 5-6 χρόνια, να μην έρθεις και εσύ και να κάτσεις στον πάγκο της ομάδας την οποία υπηρέτησες πολλά χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ πολύ. Χάβη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Επίσης. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Αυτά από τον Φρανσίσκο Χαβίτο, με τον οποίο συνομιλήσαμε. Ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία και θα συνεχίσει και του χρόνου στην Κορία. Ομάδα επαγωνίζει την τέταρτη κατηγορία της χώρας. Να δεις, 6-7 χρόνια το Χαβίτο προπονητή στον Άρη. Γιατί όχι? Ωραίο θα είναι. Και άμα είναι και καλός κιόλας, φυσικά και να τον το δούμε. Λοιπόν, εσείς μέχρι να έρθει ο Χαβίτο προπονητή στον Άρη θα πάτε στο Φτίκα. Πλακάκια και ήδη υγιεινής Φτίκας.
Λοιπόν, θα πάτε στην έκθεση του Φτίκα και θα συνδυάσετε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Λοιπόν, Γιαννόπουλο Σέρβις. 905-503. Δυσλεκτικός είσαι. Εγώ το λέω στο τηλέφωνο. Πώς? Για πες το. 2-31-0. Ναι. 905-503. Εγώ τι είπα τώρα. Εσύ είπες 905-503. Μπράβο. Εντάξει, ωραία. Και σε αυτό είπαμε 4 φορές. Και σε αυτό θα μου βάλεις χέρι. Όχι. Α, ωραία. Γιαννόπουλο Σέρβις, αν έχεις φορτηγό. Φορτηγό. Άμα πάρω, θα το πάω. Να το πάω στο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, Γιαννόπουλο 2-3-10-7-51-9-33. 24 ώρες το 24ωρο και το κινητό συνεργείο έρχεται και σας βάζει μπρος άμα έχετε πρόβλημα. Σούσες φορτηγών, αντικατάσταση, αερόφουσκας, αμορτισέρες, καλύτερες τιμές. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, τηλέφωνο 2-3-10-7-51-9-33. Αυτό που πήζε από πίσω είναι πολύ Αλεξάβουπουλος. Μετά από αυτό το τραγούδι που έχεις βάλει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχωρώ από το στούντιο. Ναι, γιατί αλλιώς θα έμενες. Όχι, βρήκα μια φορμή για να φύγω. Κατάλαβες τώρα, άμα ήταν ο Αλέξης. Δεν θα. Λέω μόνο ότι ο 086 είναι κορυφή. Ναι. Γιατί λέει, καλησπέρα, μου άρεσε η τιμή στα VIP για τους ανέργους. Πώς γίνεται ρε να είσαι άνεργος και να είσαι VIP. Αν πληρώσεις VIP εισιτήριο δεν κολλάει να δηλώσεις και άνεργος, ρόμπα θα γίνεις. Σε ενημερώνω φίλε ότι στην Ελλάδα υπάρχει και αυτή. Οι VIP, οι 9 στους 10 είναι άνεργοι. Να ξέρεις. Είναι ντροπή για το All About Aris να συγχρονίζεται με αυτά τα τραγούδια. Έχω μία σαφή εντολή να προασπιστώ το μουσικό επίπεδο, να υπερασπιστώ το μουσικό επίπεδο της εκπομπής. Μέχρι να γυρίσει, μέχρι να επιστρέψει. Προασπίσου το, γιατί σε λίγο θα τις κάνεις μόνο σε εκπομπές με αυτά τα τραγούδια. Κομματάρες, φίλε. Τι? Κομματάρες. Είναι ένας δάσκαλος της μουσικής ο Αλεξαβόπουλος μεταξύ όλων των άλλων. Να πας στον Τίο να τον ακούσεις. Στον Τίο, λοιπόν, βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Τι θα κάνεις μετά, θα έχουμε ρεπορτάζ μπάσκετ, μη γίνει παραπονιά. Να πω για την Αμερική ή να τα πω αύριο. Τα πω αύριο. Τα πούμε αύριο για την Αμερική. Τα πούμε αύριο για την Αμερική. Και το ταξίδι που θα κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ για να βρεθεί με τον Παπαδόπουλο και Νίκη Σακίβιτς. Πολύ σημαντικό ταξίδι. Για να ξέρει και ο Άρης πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε καλύτερα αύριο με τον κύριο Τσαλτίδη. Γεια σας από μένα. Διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, Χρήστο, και επιστρέφουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 38 λεπτά και μετά από τις 6. Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Το καταλαβαίνετε νομίζω και από την πολύ ποιοτική μουσική που έχει αφήσει πίσω το Αλέξη Σαββόπουλος, φεύγοντας για λίγες ημέρες, και θα επιστρέψει ξανά την Τρίτη, ξανά κοντά σας με τον Χρήστο Τσαλτίδη. Λοιπόν, για άλλα περίπου 20 λεπτά θα πάμε παρέα. FM κενό τα μηνύματά σας στο 545-26 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ακούσαμε νωρίτερα και Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο και Φρανσίσκο Χαβίτο. Μπορείτε να τους διαβάσετε, έχουν ανέβει στην τέθηξη τους στο All About Aris. Ανέβουν και ταχυτικά σε λίγο. Είπαμε και για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία θα είναι στη διάθεση του κόσμου από αύριο. Για την νέα σεζόν μπορείτε να μπείτε στο All About Aris και να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές, για τα σημεία διάθεσής τους και για τις τρεις φάσεις στις οποίες θα κυκλοφορήσουν. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, νομίζω το καλύψαμε, είπαμε αρκετά, θα πούμε ακόμα περισσότερα φυσικά και αύριο. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο και με το μπάσκετ, όπου έχει γίνονται και εκεί πράγματα, κάτω από το ραντάρ βέβαια τα περισσότερα, αλλά έχει δισογραφία. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο Ιωάννης Παραπονιάρης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 104,4. Γίνονται πραγματάκια και στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Υπάρχουν κινήσεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, καθώς τα ζητήματα τα οποία έχει να διευθετήσει ο κ. Γουλιέλμος και οι συνεργάτες του εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου είναι πολλά και σημαντικά. Ο κ. Γουλιέλμος, ο οποίος μάλιστα εχθές έδωσε και το παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Εραστέχνης Άρης προκειμένου να τιμήσει τους αθλητές που διακρίθηκαν στα Πανελλήνια πρωταθλήματα, βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, είναι εδώ. Μάλιστα σήμερα
και στα γραφεία της ΚΑΕ, όπως και εχθές είχε μια σειρά ευαθών με τους συνεργάτες του και τους έδωσε έτσι και κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για το πώς θα κινηθεί η ομάδα στα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει από εδώ και στο εξής. Ο ίδιος συνεχίζει να έχει τις επαφές του κάτω στην Αθήνα με ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν από την νέα χρονιά μέσω του εμπορικού τμήματος, μέσα από το κομμάτι του marketing, να ενισχύσουν οικονομικά την ομάδα. Στέλνει τις επιστολές του στη FIBA, ετοιμάζει έτσι τα κατάλληλα έγγραφα, καθώς είναι και νομικός, οπότε γνωρίζει πολύ καλά τους αθλητικούς νόμους και τα όποια παραθυράκια μπορούν να έχουν αυτοί προκειμένου να διευκολύνει τις διαδικασίες. Είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Παγκόσμια Ομοσπονδία για το θέμα της άρσης των μεταγραφικών απαγορευτικών. Γενικότερα έχει μια πολύ έτσι έντονη δραστηριότητα γύρω από τα θέματα της ΚΑΕ και καθημερινά γίνεται και ένα βηματάκι όλο και πιο κοντά προκειμένου να επιλύονται σιγά σιγά όλες αυτές οι παράμετροι. Φυσικά, κατά την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη, είχε και επαφή με τον Βαγγέλη Ακέλου, με τον coach του Άρη, με τον οποίο έφυγε έτσι μια πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία. Μιλήσαμε για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας. Αυτή τη στιγμή ο Βαγγέλης Αγγέλου, να πούμε Νίκο, για να γνωρίζει και ο κόσμος, καταρτίζει τα πλάνα του με βάση το απαγορευτικό μεταγραφών που υφίσταται ακόμη στην ομάδα. Πάντως, στην τελευταία επικοινωνία που είχε με τον κύριο Γουλιέλμο, καθώς και σήμερα το πρωί υπήρξε έτσι ένα ραντεβού του κυρίου Γουλιέλμου με το τεχνικό staff, είπε πως ναι μεν βλέπουμε τις περιπτώσεις και συντονίζουμε τις επόμενες κινήσεις μας με το δεδομένο ότι υπάρχει στην πλάτη μας το μεταγραφικό μπαν, 6 μεταγραφικά μπαν για την ακρίβεια, για να είμαστε και πιο ακριβείς στα όσα λέμε. Απλά από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να αρθεί το απαγορευτικό των μεταγραφών, ας έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα, εκεί στον Ιούλιο, που αυξάνεται έτσι και η ένταση όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό στο μπάσκετ, μιας και η σεζόν στο μπάσκετ ξεκινάει αργότερα, ξεκινάει εκεί αρχές του Οκτώβρη, οπότε υπάρχει έτσι ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Ας έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση και η ομάδα να πορευτεί με μεταγραφές από την ελεύθερη αγορά, να μπορεί να πάρει ξένους από την ελεύθερη αγορά, να έχει μια επιλογή από μια μεγαλύτερη δεξαμενή. Όλα αυτά τα θέματα τα συντονίζει ο κύριος Γουλιέλμος. Σήμερα μάλιστα έγινε μια επαφή, μια πρώτη ουσιαστικά κουβέντα με την πλευρά του Λευτέρη Μποχορίδη και συγκεκριμένα με τον ατζέντη του Έλληνα Γκάρντ, τον κύριο Νίκο Λότσο. Οι δύο πλευρές είναι σε επικοινωνία, συζητούν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους. Υπενθυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα μεταβατικών προπονήσεων του Άρη, που διεξάγεται υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου, είχε μιλήσει με τον κόουτς των Κιτρίνων. Ο Βαγγέλης Αγγέλου, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Λευτέρη Μποχορίδη, άλλωστε ο 24χρονος γκάρ υπό τις οδηγίες του Έλληνα coach είχε κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και είχε αναδειχθεί. Είχαν κάνει μια κουβέντα οι δύο άνδρες. Ο Βαγγέλης Αγγέλου του ανέλησε το πλάνο που έχει και το ρόλο για τον οποίο τον προορίζει για τη νέα σεζόν. Σήμερα όμως έγινε και ένα βηματάκι παραπάνω στην περίπτωση του Λευτέρη Μποχορίδη, καθώς η διοίκηση πλέον, ο κύριος Γουλιέλμος, ήρθε σε μια πρώτη επαφή με τον εκπρόσωπο του παίκτη και κάνει έτσι μια πρώτη διερευνητική κουβέντα για να δούμε αν μπορούν να συνεχίσουν αυτή την συνεργασία. Φυσικά θα τεθεί επιτάπητος. Μπορούν. Ναι. Ρωτάω εγώ. Μπορούν. Κοίταξε, αυτό θα το δείξουν οι συζητήσεις και η εξέλιξη του
θα υπάρχει σε αυτές τις συνομιλίες. Και να ρωτήσω, φυσικά, προσθέσω επίσης την ερώτησή μου και συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη. Για τον Μποχωρίδη, ναι, ή βασικά στο μυαλό του Μποχωρίδη, υπάρχει, ναι, το εξωτερικό? Κοίταξε, ο κάθε παίκτης θέλει το καλύτερο για την καριέρα του. Η αλήθεια είναι ότι ο Λευτέρης Μποχωρίδης έκανε το άλμα με το να φύγει από τον Άρη και να πάει στον Παναθηναϊκό. Όλοι είχαμε πει εκείνη την περίοδο ότι πραγματικά αυτό το παιδί, ας πούμε, έκανε το άλμα στην καριέρα του και θα πάει σε μια ομάδα που αγωνίζεται στο ανώτατο επίπεδο. Όμως είδαμε ότι τα τρία χρόνια της παρουσίας του εκεί δεν πήρε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να δείξει τις πτυχές του ταλέντου του και επέστρεψε πίσω. Ο Άρης του έδωσε ξανά την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα πολύ καλό επίπεδο, να παίξει μπάσκετ, να πρωταγωνιστήσει, να πάρει ευθύνες στις πλάτες του, να βγει μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτή η περίπτωση, σύν το γεγονός ότι ο Λευτέρης Μποχωρίδης είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου, από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και δεν έχει κρύψει και ποτέ του τα φιλοαριανά του συναισθήματα, νομίζω ότι θα προσμετρήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά πρόκειται και για έναν επαγγελματία καλαθοσφαιριστή, ο οποίος έχει βλέψει, είναι ακόμα 24 χρονών, είναι νέος στην ηλικία, έχει πολλά χρόνια μπάσκετ μπροστά του και θέλει να εκμεταλλευτεί τον χρόνο και τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάντως, η κατάσταση, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Άρης συζητάει μαζί με την πλευρά του, με την πλευρά του Λευτέρη Μποχωρίδη, συζητούν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους. Δίνει μια προτεραιότητα στους κίτρινους ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Ξέρει ότι θα έχει ηγετικό ρόλο σε περίπτωση που παραμείνει στην ομάδα και υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου, ενδεχομένως να μπορέσει να ξεδιπλώσει κι άλλες πτυχές του ταλέντου του εντός των τεσσάρων αγωνιστών γραμμών. Γενικότερα όλες αυτοί οι παράμετροι θα ληφθούν υπόψη, αλλά φυσικά θα μπει και στο οικονομικό και θα μπει και το οικονομικό στη μέση. Υπάρχουν κάποιες οφειλές προς τον παίκτη αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, πρέπει να προσδιοριστεί και ποιες θα είναι οι οικονομικές απολαβές που θα έχει ο αθλητής τη νέα αγωνιστική περίοδο. Γενικότερα όλα αυτά που πρέπει να συντονιστούν προκειμένου να επέλθει οριστική συμφωνία. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε τέτοιο στάδιο, δεν έχουν φτάσει οι συζητήσεις βέβαια σε τέτοιο στάδιο, απλά έχει γίνει μια πρώτη βαφή, έτσι να πάρουν λίγο οι δύο πλευρές λίγο κλίμα για το πώς βλέπουν έτσι την προοπτική να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τη νέα σεζόν. Μιας και αναφερθήκαμε στις οφειλές που υπάρχουν, βάλαμε σήμερα και ένα θέμα το πρωί στο Λαμπαουτάρις. Οι οφειλές που υπάρχουν και πρέπει να ρυθμιστούν και πρέπει να τακτοποιηθούν δεν είναι μόνο προς τους παίκτες, προς τους 6 παίκτες οι οποίοι προσέφυγαν στη ΦΥΠΑ και δικαιώθηκαν από το δικαστήριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με συνέπεια να επιβληθεί απαγορευτικό μεταγραφών στην ομάδα. Είναι και οι παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν και την ίδια διάρκεια στην ομάδα και είναι και οι παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν και πέρυσι στην ομάδα, οι οποίοι ναι μεν κατέθεσαν προσφυγή, απλά οι περιπτώσεις τους δεν έφτασαν στο τελικό στάδιο της FIBA προκειμένου να επιβληθεί και από εκείνη τη μεριά κάποιο μεταγραφικό μπάνο. Αναφέρομαι στις περιπτώσεις του Βασίλη Σαντόπουλου, του Θοδωρή Ζάρα, του Δημήτρη Φρίχτη, έτσι κάποιες εμπειρικές περιπτώσεις για να καταλαβαίνει και ο κόσμος στο τι αναφερόμαστε. Πλέον οι οφειλές προς αυτούς, στους πρώην παίκτες, στους πρώην προπονητές και στους πιστωτές του R99 έχουν μπει πλέον σε πρώτο πλάνο για τον Δημήτρη Μουλιέλμο, ο οποίος θέλει σιγά σιγά να αρχίσει να καλύπτει και αυτές τις τρύπες που είχαν προηγηθεί από την προηγούμενη ανυπαρξία της διοίκησης Λάσκαρη. Γιατί το λέμε και κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία θα το σημειώνουμε. Αν υπήρχε μια διαφορετική
Γενάρη είχε τουλάχιστον την υποτυπώδη υπεράσπιση στα δικαστήρια, σίγουρα τα πράγματα δεν θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο και δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το οικονομικό άνοιγμα το οποίο έχει να διαχειριστεί τώρα η ΚΑΕ. Έγιναν τα λάθη, υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά την οποία πρέπει να κάνουν ο Δημήτρης Βουλιέλμος και οι συνεργάτες του. Πρέπει να καταβάλουν αρκετά μεγάλα ποσά, αλλά εκφράζεται η αισιοδοξία ότι με σωστό χειρισμό, με σωστό κουμάντο και μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας προς τους πιστωτές, αποδεικνύοντάς τους ότι θα έχουν έτσι και τη σχετική αξιοπιστία στον λόγο τους, θα μπορέσουν τελικά να βγάλουν την ομάδα από αυτό το πολύ δύσκολο οικονομικό αδιέξοδο το οποίο έχει επέλθει. Σε πρώτο πλάνο λοιπόν για τον Δημήτρη Βουλιέλμο είναι να αρχίζουν σιγά σιγά να ρυθμίζονται και αυτές οι υποθέσεις που αφορούν οφειλές προς πρώην παίκτες, προς πρώην προπονητές και προς τους πιστωτές του άρθρου 99. Έχει καταρτήσει το σχετικό πλάνο, θα το καταθέσει, το έχει αναλύσει στους συνεργάτες του εδώ στην ΚΑΕ, στον κύριο Παγκεριού, τον πρόεδρο της, και διευθύνων συμβουλίου της ΚΑΕ, στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ και προχωρούν βάσει αυτού του πλάνου το οποίο έχει καταρτιστεί. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι ενέργειες και στα υπόλοιπα επίπεδα που πρέπει να κινείται η ΚΑΕ, όπως το τμήμα marketing. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κ. Βουλιέλμος έχει τις δικές του επαφές στην Αθήνα με διαφημιστικές εταιρείες, καθώς μέσω του τμήματος marketing θέλει έτσι να ενισχύσει αρκετά τον οικονομικό κορμό της ομάδας. Θα διεκδικήσει δηλαδή να εκμεταλλευτεί το ισχυρό brand name του Άρη, προκειμένου να υπάρξουν οικονομικά ωφέλη για την ομάδα. Όλες αυτές οι ενέργειες, εφόσον φτάσουν σε ένα στάδιο στο οποίο θα μπορέσουν έτσι να βγουν και από επίσημα χείλη, νομίζω ότι ο κ. Βουλιέλμος θα είναι σε θέση να τα παρουσιάσει ως και μια συνέντευξη τύπου για να έχουμε πλήρη εικόνα των όσων συνέβησαν και στο τι ακριβώς εξέλιξη υπήρξε όλο αυτό το διάστημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινά γίνονται κινήσεις και έτσι ένα βηματάκι παραπάνω πιο κοντά σε λύσεις που χρειάζεται να δώσει η ομάδα. Και παράλληλα, φυσικά, ο Βαγγέλης Αγγέλου ασχολείται με τον αγωνιστικό σχεδιασμό, τσεκάρει παίκτες καθημερινά. Άλλωστε, ο coach του Άρη είναι έτσι φίλος της λεπτομέρειας, ό,τι και να κάνει το συντονίζει και το εξετάζει δύο και τρεις φορές, δεν πηγαίνει στα τυφλά, οπότε έχει ένα πρόγραμμα στο μυαλό του, έχει ένα πλάνο και στη συνεργασία με τη διοίκηση θα προσπαθήσει να το υλοποιήσει προκειμένου να δομήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη ομάδα και όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική γίνεται με βάση φυσικά και τις οικονομικές δυνατότητες που θα υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Νικόλα. Καλή συνέχεια και για σένα. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη τον Παραμονιάρη, τον μπασκετικό, τον ένα από το δύο μπασκετικών ρεπόρτερ του All About Aris. Νομίζω ότι σας κάλυψε όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα. Εγώ περισσότερο κρατάω, πέρα του μπαν και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, το ενδεχόμενο να μένει Μποχωρίδη στην ομάδα και τη νέα σεζόν είναι πολύ θετικό αν τελικά καταφέρουν δύο πλευρές και έρθουν σε συμφωνία για την νέα χρονιά. Για το ποδόσφαιρο είπαμε ότι τα διαρκεία ήταν από αύριο στη διάθεση του κόσμου. Αύριο φτάνει το βράδυ στην Θεσσαλονίκη και ο Πάκο Ερέρα. Δεν θα μιλήσει κατά την άφεξή του, μην περιμένετε να πει κάτι. Θα απευθυνθεί για πρώτη φορά, ας το πούμε έτσι, στον κόσμο της ομάδας στην παρουσίαση του, η οποία αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Κλειάνθης Βικελίδης. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συνάντηση που θα έχει με τον Θόδωρο Καρυπίδη μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα όσα θα πει, όσα θα συζητήσουν και για το υπάρχον ρόστερ αλλά και για τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις που αναμένεται να κάνει η ομάδα. Μέσα στον Ιούνιο και ίσως μέσα στην επόμενη εβδομάδα
να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και ο Ραούλ Μπράβο, ο οποίος είχε μία επικοινωνία με τον Ερέρα σχετικά με την ομάδα, του είπε ένα-δύο πράγματα αφού έχει ζει στον Άρη ποδοσφαιριστής ο Ισπανός την περσινή αγωνιστική περίοδο, του είπε και την άποψή του για κάποιους από τους παίχτες του ρόστερ, κυρίως αυτούς που είναι από πέρυσι και με τους οποίους υπήρξε συμπαίχτης, και είναι πιθανό ο Ισπανός θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη μέχρι τα μέσα Ιούνιου, τότε προγραμματίζει να έρθει, και αφού φυσικά πρώτα έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος είπαμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην Αμερική. Με την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη θα πέσουν εκεί οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Ούγκο Σόουζα, με τον οποίο ο πρόεδρος ΠΑΕ συμφώνησε για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Πορτογάλος που παραμένει στην Αθήνα είναι πιθανό να μεταβεί στην Πορτογαλία τις επόμενες μέρες, μιας και διανύει τις περίοδες διακοπών και ο ίδιος να χαλαρώσει, να ηρεμήσει. Αφού τα βρήκανε Άρης και ο Πορτογάλος, κάπου στη μέση θα έλεγα. Δηλαδή νομίζω ότι καμιά της δύο πλευρές δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη, αλλά λειτουργήσε περισσότερο το θέλω και του Άρη να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή και του ίδιου του παίχτη να μείνει στην ομάδα και να ζήσει αυτό το οποίο του λέγανε όλοι αυτόν τον 1,5 χρόνο και έβλεπε και στα βιντεάκια στο YouTube, τον Άρη της Super League, να ζήσει τα καλά αφού είσαι και τα άσχημα με την ομάδα για αυτόν. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο ως ο Λαμπάουτ Άρης, λίγο μετά από τις 5 με το Horizon Τζαλτίδη και πάλι εδώ. Θα τα πούμε ξανά το βράδυ ως Μπαλαντέρ φυσικά με τον Θανάση Κυλώνη. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα.